Περνάμε στι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο NBA. Η νέα σπουδαία εμφάνιση του Γιάννη Τετοκούμπο δεν στάθηκε τη φορά αυτή αρκετή για τους Bucks, οι οποίοι ιτήθηκαν εντός έδρας από την Thunder 91-110 παρά τους 28 πόντους και τα 8 rebound του Έλληνα Star. Ο Γιάννη Τετοκούμπο πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στου Thunder, αλλά δεν ήταν αρκετή για του Bucks που ιτήθηκαν εντό έδρα με 110-91. Ο Έλληνας Φόργκορτ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντου, έχοντας 8 σε 9 βολέ, 7 στα 11 δίποτα και 2 στα 3 τρίποτα, ενώ πρόστασε 8 rebound, 3 assist, 1 κόψιμο και 4 λάθη σε περίπου 28 λεπτά συμμετοχής, αφού χρεώθηκε νωρίς με 2 φάουλ και έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο σούπερ star του Μιλγουόκη έδειχνε να παλεύει μόνο του απέναντι στους αστέρες της Οκλαχώμα καθώ δεν είχε τη συμπαράσταση των συμπεκτών του. Είναι χαρακτηριστικό πως κανείς συμπέκτης του δεν πέτυχε διψήφιο αριθμό πόντων και οι υπόλοιποι τέσσερι της βασικής πεντάδας είχαν 9 στα 31 σουτ. Για τους Thunder, πρώτο σκόρερ ήταν ο Paul George με 20 πόντους. Ο Καρμέλο Anthony πρόσθεσε 17, ο Στίβεν Adams σκόραρε 14 μαζεύοντας και 10 rebound και ο Russell Westbrook έχασε για ένα rebound το triple double έχοντας 12 πόντους, 10 rebound και 9 assist. Πολύ καλή απόδοση πέρα από τους τέσσερι αστέρες είχε και ο Τζέρεμι Grant με 17 πόντους.